Επιστρέφουμε ξανά στο χώρο του αθλητισμού, γιατί δεν έχουμε μόνο διακρίσεις ποδοσφαιρικές όπως αυτή της εθνικής χθες το βράδυ στο Μουντιάλ. Έχουμε και διακρίσεις στο χώρο του κλασικού αθλητισμού, γιατί η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στη Φθιώτιδα συνεχίζεται δυνατά και ένας ακόμη αθλητής, ένας μικρός αθλητής, κάτω των 15 ετών, ο Μάριος Αναγνώστου, διακρίθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων Α. Με μια εξαιρετική επίδοση στα 600 μέτρα, κατέλαβε την πρώτη θέση με χρόνο 1.27. Είναι και ο ίδιος εδώ και ο προπονητής του, ο Σάββας Κουμπούρας, από την Αναγέννηση, για να μας μιλήσουν για αυτή τη διάκριση που είναι μία ακόμη στην τεράστια προσπάθεια που γίνεται στον κλασικό αθλητισμό στην περιοχή. Μάριε, καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πόσο δύσκολο ήταν να κερδίσεις, να πάρεις την πρώτη θέση σε αυτό το Πανελλήνιο? Έτρεχα με παιδιά που δεν ήταν και τόσο όσο ήμουν εγώ με τέτοια προπόνηση που είχα βγάλει. Ναι. Αλλά εντάξει, είχαμε λίγο κόντρα. Ναι. Και προσπάθησα. Ήταν δύσκολος ο αγώνας για σένα? Σε δυσκόλεψαν ή έχεις την εντύπωση εσύ ότι είχες να κάνεις, όπως λες εσύ, με αθλητές χαμηλότερο επίπεδο και τον πήρες εύκολα τον αγώνα? Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο. Ναι, αλλά η επίδοση ήταν δυνατή η δική σου, έτσι? Δυνατή, αλλά εντάξει, μπορούσαμε και καλύτερα. Μπορούσαμε και καλύτερα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια καταρχήν, και να ανοίξω την κουβέντα με τον προπονητή σου που είναι πολύ έμπειρος και δικός μου προπονητής. Θα διακόψω τον πληθυντικό εδώ, Σάβα. Ναι. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα και δημοσίως στον αθλητή, ο οποίος πραγματικά επέτυχε μια άξια νίκη. Στην κούρσα ήταν το λογικό φαβορί, όμως σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα με νεαρά παιδιά το αποτέλεσμα είναι πιο απρόβλεπτο από ότι είναι στους πιο μεγάλους σε ηλικία αθλητές. Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Γιατί εκεί δεν ξέρεις τι μπορεί βεβαίως να κρύβει το αποθυματικό κάθε αθλητή, ναι, ναι, εκείνη, ναι, την ώρα στον αγώνα. Να ξεκινήσουμε τώρα και να μιλήσουμε και για αυτόν το συγκεκριμένο αγώνα, ο οποίος δείχνει ότι και μετά την προηγούμενη έτσι τεράστια διάκριση που είχατε και με την αθλητριά σας της Αναγέννησης, τώρα και με τον Μάριο, η δουλειά συνεχίζεται στην Αναγέννηση δυνατά, έτσι? Ναι, από τότε που ιδρύθηκε το σωματείο, ο Στίβος υπηρετείται κάθε χρόνο. Και το φαινόμενο που παρατηρείται στην περιοχή μας δεν είναι μόνο η Αναγέννηση Λαμίας που δραστηριοποιείται και έχει επιτυχίες και σε πανελλήνιο επίπεδο και κάποια από τα παιδιά της έχουν συμμετάσχει με την εθνική μας ομάδα, έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Και άλλα σωματεία καλλιεργούν το άθλημα του Στίβου. Προφανώς. Και στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο πρωτάθλημα. Αλλά περιορίζουμε όμως, και είμαι πολύ φιδωλός στο να αναφερθώ σε άλλα σωματεία. Δεν με έχουν εκπροσωπήσει, οπότε δεν μπορώ να πράξω κάτι τέτοιο. Είχαν και εκείνα, ναι, κάποιες, ναι, 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 επιτυχίες που περιποιούν τιμή στον κλασικό αθλητισμό αλλά και στην κοινωνία της Λαμίας. Παιδιά μικρά, σε ηλικία, με πάθος, καθημερινά μοχθούν για ό,τι το καλύτερο στο χώρο του αθλητισμού. Εδώ έχω και ένα δελτίο τύπου, να σε διακόψω, σου ζητώ συγγνώμη, από το Σύλλογο Παλαιών Αθλητών Κλασικού Αθλητισμού. Ένα δελτίο τύπου. Οι παλαιοί αθλητές θέλουν να συγχαρούν τον αθλητή Μάριο Αναγνώστου, που κατέλαβε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων μέχρι 15 ετών. Το Σύλλογο του Αθλητή, την Αναγέννηση Λαμίας, και επίσης θέλει να συγχαρεί και τον προπονητή του, Σάββα τον Κουμπούρα, ο πρόεδρος Αντώνης Σόπιγκο. Αυτή η προσπάθεια τώρα φαίνεται να είναι, πώς να το πω, από όλες τις πλευρές να στηρίζεται. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι ένα καινούριο εφαλτήριο όλο αυτό που γίνεται? Φυσικά ρωτάμε εγώ, φίλε Γιώργο. Ναι, 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 βέβαια. Ωραία. Πιστεύω ότι η καλύτερη αθλητική διάκριση είναι και η καλύτερη απάντηση, ή αν θέλεις είναι το ισχυρότερο όπλο προκειμένου να υποστηρίξουμε τον κλασικό αθλητισμό, τον αθλητισμό γενικότερα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Αν δεν έχεις επιτυχίες, δεν μπορείς να πείσεις για... Σωστά. Ότι γίνεται δουλειά. Ναι, για την ικανοποίηση των όποιων σου ετοιμάτων. Εμείς πάντως, διαχρονικά θα το θυμάσαι, γιατί πέρασες αθλητής και εσύ και μάλιστα από την Αναγέννηση Λαμίας, σε όλα αυτά τα χρόνια η Αναγέννηση Λαμίας έχει στείλει πολλά παιδιά στην εθνική ομάδα, πολλά παιδιά της Αναγέννησης Λαμίας έχουν εκπροσωπήσει τα εθνικά μας χρώματα σε διάφορους αγώνες. Τι χρειάζεται τώρα συνολικά η περιοχή, τι χρειάζεται ο κλασικός αθλητισμός στην περιοχή μας για να ανέβει κι άλλα σκαλοπάτια? Να μην φτάνουμε μόνο στο ταλέντο, γιατί ο πρωταθλητισμός σήμερα, το ξέρεις καλύτερα από όλους, θέλει και άλλα πράγματα εκτός από τα αυτονόητα.
Ναι, εντάξει. Αυτό που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους δεν είναι απαραίτητο. Όμως, δεν θέλω να σταθώ και θέλω στο σχόλιο σου, φίλε Γιώργο, να σταθώ διαφορετικά. Προφανώς θα αναφέρεσαι ή θα έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου την υλικοτεχνική υποδομή η οποία δεν υπάρχει στην περιοχή μας, τα κίνητρα που θα πρέπει να έχουμε πάντα, γιατί χωρίς κίνητρο ο άνθρωπος δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Βάζω μόνο ένα ερώτημα και απευθύνομαι προς τον κάθε έναν τηλεθεατή και τηλεθεάτρια του φιλόξενου και αθλητικού καναλιού. Για ας φανταστούμε ότι παιδιά σαν τον Μάριο, μετά από ένα μήνα, μετά από 15, μετά από 20 μέρες, δεν θα έχουν στάδιο να γυμναστούν. Όχι πως τώρα αυτό που έχουμε είναι στάδιο. Έτσι. Να μην κουραδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά εκείνο το περιβόητο ή αποπεράτωση του Χαλκιοπολίου στα 2 και αποπεράτωση του Ταρτάν στη Λαμία κτλ. Που δυστυχώς τελευταία είμαι απεσιόδοξος ότι αυτό θα μπορέσει να συνεχιστεί, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, ήδη στον χώρο στον οποίο φιλοξενούμεθα, μπορεί κάποιοι να περιγράφονται σενάρια ότι δεν θα υπάρχει ο Στίβος αύριο μεθαύριο. Άρα ο Στίβος δεν θα κάνει πουθενά προπόνηση. Για φανταστείτε το αυτό το σενάριο. Και αυτό είναι φιαλτικό. Και αν ρωτούσαμε τον φανατικότερο παράγοντα, φίλαθλο, μιας ομάδος ή ενός αθλήματος, Λαμιώτη, θα ήθελες Λαμιώτη μου εσύ, τα παιδιά της Λαμίας, τα παιδιά που διακρίνονται, όπως ο Μάριος και τα άλλα παιδιά που παίρνουν μετάλλια στους Ισπανικούς αγώνες και κάποια εξ αυτών μεγαλύτερες ηλικίες μας εκπροσωπούν ως χώρα και στο εξωτερικό, θα ήθελες αυτά τα παιδιά να μην έχουν δυνατότητα αύριο να γυμναστούν? Πιστεύω ότι κανείς δεν θα ήθελε να απαντήσει θετικά. Απλά τι γίνεται? Δεν καθόμαστε ειλικρινώς και με καλή την προαιρέση να συζητήσουμε εφόλης της ύλης. Να κουβεντιάσουμε. Πιστεύεις όμως ότι έχουν τις ίδιες ευθύνες οι από κάτω με τους από πάνω? Σαφέστατα όχι. Όλα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή όταν υπάρχουν διαρκώς αιτήματα, τέτοιου είδους αιτήματα, βεβαίως, για υποδομές, για εγκαταστάσεις, για αθλητικούς χώρους και δεν ικανοποιούνται ούτε στη βάση τους όμως, ούτε στη βάση τους, δεν μπορεί να έχουν ευθύνη τα σωματεία. Τα σωματεία είναι διεκδικητικά και το γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Για ποιο λόγο δεν δίνεται η απαιτούμενη προσοχή? Γιατί ο κλασικός αθλητισμός δεν γεμίζει το γήπεδο όπως το γεμίζει το ποδόσφαιρο, ας πούμε? Μα δεν ζητάμε. Αν δούμε τι ζητάει ο κλασικός αθλητισμός ή ο Στίβος, τι ζητάει από την πολιτεία, από την τοπική αυτοδιοίκηση να τις παράσχει προκειμένου να δραστηριοποιείται. Γιατί δεν στρέφουν τα μάτια προς τον κλασικό αθλητισμό? Γιατί? Εγώ διότι ξέρω ότι αυτά που ζητάμε είναι τα αυτονόητα. Διότι υποκύπτουν πάντα στην πίεση των εκείνων που πάνε και πιέζουν, ενώ αν τους αριθμίσουμε, αν δούμε πόσα παιδιά στη Λαμία γυμνάζονται και παιδιά με αθλητικές επιτυχίες, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι καθόλου αμελητέως αυτός ο αριθμός. Αν και έστω και ένα παιδί να έκανε ένα άθλημα, οφείλαμε ως τοπική κοινωνία να το υποστηρίξουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε συγκριτικά. Και θα το πω έτσι. Ο διπλανός νομός, μιλάω για τη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα για τη Θήβα και τη Λιβαδιά, έχουν πολύ περισσότερα να δώσουν σε υλικοτεχνική υποδομή στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κλασικό αθλητισμό. Ποια είναι η διαφορά εκεί? Γιατί εκεί υπάρχει και εδώ δεν υπάρχει? Αναλογιζόμενος όλα αυτά, προ λίγων μηνών πήρα μια απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Γιατί πίστευα ότι κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν και έχουν έκδηλο το ενδιαφέρον για το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται, αλλά και γενικότερα για τον αθλητισμό, γιατί είμαστε ίσως πολύ παρεξηγημένοι εδώ στην περιοχή. Νομίζουν κάποιοι ότι κάνουμε Στίβο, ή εγώ προσωπικά ομιλώ τουλάχιστον, κάνουμε Στίβο και δεν ενδιαφερόμαστε για κανένα άθλημα. Ίσα-ίσα, η κουλτούρα της περιοχής θα είναι πολύ πιο καλά. Αν ανέβαινε, τότε θα ανέβαινε και ο κλασικός αθλητισμός. Τότε θα ανέβαινε το ποσοστό της αθλουμένης νεολαίας, όπου μέσα από την αθλητική νεολαία το ποσοστό αυτό όταν θα ανέβαινε θα είχε μέσα της όχι μόνο παιδιά για να ασχοληθούν και με τον κλασικό αθλητισμό, αλλά θα πήγαν και αθλητικά κορμιά, αθλητικά ταλέντα. Ταλέντα προκειμένου εμάς να μας βοηθήσει να φέρουμε στην περιοχή μας καλύτερες επιτυχίες. Μάλιστα. Αλλά εντάξει,
Δεν κατέστη δυνατόν. Εγώ θα επιμείνω. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και προσπαθείς μέσα από τη δουλειά σου να εμφανίσεις όλα τα αποτελέσματα αυτά. Και πολύ σωστά το λες και εσύ. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ο καθένας στη δουλειά του. Εμένα θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω να είμαι αιχμηρός σε αυτού του είδους τη διαδικασία. Διότι δυστυχώς ή ευτυχώς, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, είτε λέγονται αυτοδιοικητικοί, είτε λέγονται βουλευτές, είτε λέγονται άλλου είδους στελέχη. Οι παράγοντες του αθλητισμού δεν έχουν δώσει την απαιτούμενη προσοχή στον κλασικό αθλητισμό και παιδιά σαν τον Μάριο, ο οποίος είναι εδώ, θα μπορούσε να ήταν πολλά περισσότερα. Θα μπορούσαμε να είχαμε δηλαδή, είναι η περιοχή και η Φθιώτιδα και η Στερεά Ελλάδα, είναι φυτώριο αθλητών κλασικού αθλητισμού. Ίσως είναι η περιοχή, ίσως είναι κάτι διαφορετικό που δεν ξέρουν κάποιοι, ίσως να μην το μάθουμε και ποτέ έτσι όπως διαχειρίζονται τον κλασικό αθλητισμό. Πάντως, αυτά που πρέπει να κάνουν, τα αυτονόητα για να στηριχθεί ο κλασικός αθλητισμός, δεν τα κάνουν σάμα. Ναι. Φίλε Γιώργο, θα προκαλούσα και η ευκαιρία που μου δίνετε, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, θα προκαλούσα να γίνει μια συζήτηση, μια έρευνα, δεν ξέρω, από τη δική σας τη μεριά σαν κανάλι να το υλοποιήσετε, να γίνει μια καταγραφή το τι ξοδεύει το κάθε άθλημα και το τι ξοδεύει και μέσα σε αυτά βέβαια και ο Στίβος. Να δούμε τι ξοδεύει ο Στίβος στην πολιτεία. Ποιος ξοδεύει. Ναι, ποιος ξοδεύει, έτσι, ποιο άθλημα ξοδεύει, έτσι. Για να δούμε τι κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο ο αθλητισμός Στίβου. Ειδικά στη σημερινή μας εποχή θεωρώ ότι είναι και θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς να οδηγήσουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, σε οποιοδήποτε άθλημα θελήσουν, σε οποιοδήποτε σωματείο, στον αθλητισμό. Είναι εύκολο ίσως να γεννήσει κάποιος ένα παιδί. Δεν ξέρω αν είναι σίγουρο ότι θα το σώσει το παιδί σου σήμερα με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και επιστημονικά αποδεικνύεται ότι ο αθλητισμός και δει ο αγωνιστικός αθλητισμός γεννά πιο χαρούμενους και πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Να ρωτήσω τώρα τον Μάριο. Μάριε, εσύ τι θα ήθελες να γίνει περισσότερο σαν παιδί? Δεν χρειάζεται να μας απαντήσεις και να αγχωθείς γι' αυτό. Τι θα ήθελες περισσότερο σαν αθλητής να έχεις? Ένα στάδιο να είναι όπως τα άλλα, όταν βγαίνουμε έξω και βλέπουμε τους άλλους αθλητές που είναι καλύτερα, να έχουμε και εμείς το ίδιο. Έτσι. Ένα στάδιο με ταρτά. Γιατί έχετε σύγκριση, έτσι βλέπετε άλλες υποδομές πώς είναι. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όχι στο εξωτερικό, εδώ δηλαδή, στην ίδια χώρα, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι βλέπετε και τι θα θέλατε περισσότερο? Να έχουμε ένα στάδιο έτσι πως είναι τα άλλα. Δηλαδή με ταρτάν και... Να έχουν δηλαδή τις εγκαταστάσεις για να μπορείτε να αθληθείτε κανονικά. Τα ακούτε? Εσείς που κάνετε κουμάντο, πόσο απλά τα είπε ο Μάριος. Όπως είναι τα άλλα. Δηλαδή ούτε αυτό, ούτε όπως είναι τα άλλα. Και εμείς που δεν έχουμε όπως είναι τα άλλα, έχουμε τέτοιου είδους αθλητές. Σαν τον Μάριο, σαν τη Βασιλική και σαν και άλλα, πολλά παιδιά. Και άλλων, έτσι, γυμναστικών συλλόγων στην περιοχή εδώ. Δυστυχώς όμως κάποιοι δεν ακούν. Σάβα, για να κλείσουμε, σ' ακούω. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, τελειώνοντας, ξέρω, αλλά πρέπει να τα λέμε κάποια στιγμή, έστω και στα ευχάριστα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι είμαστε εδώ και παρακολουθούμε. Αποφασίσαμε να έρθουμε εμείς στον χώρο του αθλητισμού. Παραμένουμε γιατί αποφασίσαμε εμείς. Θα αναχωρήσουμε από τον χώρο του αθλητισμού όταν εμείς το αποφασίσουμε. Κάποιοι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν θα το επιτρέψω να με στείλουν σπίτι μου πριν πάρω εγώ προσωπικά την απόφαση. Είμαστε εδώ. Έχουν ευθύνη κάποιοι. Κάποιοι στο ύφος του κυρίου Στεριόπουλου, του φίλου του Ιώδου Στεριόπουλου, συντασσόμενος λέω το εξής. Κάποιοι έχετε ευθύνη. Δεν μιλάμε. Γιατί καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τις αδυναμίες και τις όποιες παραλήψεις. Να μην κατανοούμε μόνο εμείς όμως συνέχεια. Και μη παρέτσι. Έτσι, έτσι. Να μην κατανοούμε μόνο εμείς. Ας κατανοήσουν και οι άλλοι λίγο. Παρήσεκτοι είμαστε εμείς στον χώρο που βρεθήκαμε. Άλλοι μόνο. Που τον τιμήσαμε. Ο κλασικός αθλητισμός. Που τον τιμήσαμε. Τι ζητήσαμε εμείς από εσάς? Τι ζητήσαμε? Και κάποιοι τα θέλουν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή επιτυχία, Μάριε, στην πορεία σου.
Καλή συνέχεια στον αγώνα, Σάβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αυτό ήταν... Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της εξέλιξης που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κλασικό αθλητισμό. Θα έχουμε και άλλα, θα είμαστε εδώ για να τα προβάλλουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο χώρο του πολιτισμού και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το ιστορικό.